Θα αλλάξουμε θέμα και θα δούμε τι γίνεται με την ενίσχυση του εξοπλιστικού προγράμματος της Ελλάδας. Με γοργούς ρυθμούς λοιπόν προχωράει η ενίσχυση του ελληνικού οπλοστασίου με μαχητικά αεροσκάφη και σύγχρονες φρεγάτες, την ώρα που στην Ανατολική Μεσόγειο εξελίσσονται οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και στην Άγκυρα επικρατεί εκνευρισμός για τις νέες ισορροπίες στο Αιγαίο που φέρουν τα νέα όπλα που αγοράζει η Ελλάδα. Θα συζητήσουμε το θέμα με τους συναδέλφους. Είναι ο Μιχάλης Ιγνατίου στη Νέα Υόρκη, είναι η Αλεξία Δασούλη κοντά μας, ο Θανάσης Αυγερινός στη Μόσχα, παραμένει από το Βερολίνο μαζί μας ο Παντελής Βαλασόπουλος. Να δούμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ. Έκδηλος είναι ο εκνευρισμός της Τουρκίας για τη θωράκιση της Ελλάδας με προηγμένα οπλικά συστήματα. Οι αγορές των μαχητικών Ραφάλ και των φρεγατών Μπελαρά έρχονται την ώρα που η Άγκυρα βρίσκει κλειστές πόρτες στη Δύση και αποβάλλεται από το πρόγραμμα του F-35 λόγω των ρωσικών S-400. Yunanistan 18 Rafale uçağı için Fransa'ya 2,5 milyar euro ödeyecek. Fransız yapımı 3 fırkateyn almak için de 3 milyar euro taahhüt etti. Ayrıca yerli SİHA üretimi için yatırım yapılıyor. Η ενόχληση καταγράφεται και στον αέρα, καθώς τα τουρκικά μαχητικά σήμερα προχώρησαν σε 39 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου, ενώ πέταξαν και πάνω από δύο ελληνικά νησιά, τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι. Τις ίδιες ώρες, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επιθεωρούσε μονάδες των συνόρων, διαβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό οπλοστάσιο θα ενισχυθεί αποτελεσματικά. Το μέλλον θα φέρει μια Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρει η Ελλάδα είναι σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Τα 6 Ραφάλ με τα ελληνικά χρώματα θα αρχίσουν να πετούν πάνω από το Αιγαίο μετά τις 20 Ιανουαρίου, ενώ η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπελαρά αναμένεται να πάρει τη σφραγίδα της Βουλής το αμέσως επόμενο διάστημα. Η Τουρκία στο Αιγαίο θα πρέπει να παλεύει με F-16 30 και 40 ετών. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα θα χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονα Ραφάλ. Είναι εμφανές ότι οι συσχετισμοί αλλάζουν. Με τις φρεγάτες αλλάζουν και στα θαλάσσια σύνορά μας. Μπορούμε δηλαδή να καλύψουμε πολύ καλύτερα την Κύπρο. Οι γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ συνεχίζονται με σκάφη του Αμερικανικού Ναυτικού να βρίσκονται κοντά στο γεωτρύπανο της ExxonMobil. Και μπορεί